μετά την πρόσκληση για μετοχή στον εορτασμό, θα ξεκινήσουμε με το απολυτίκιο «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών» σε ήχο τέταρτο, το κεντρικό θα λέγαμε τροπάριο της εορτής. Το υπερφυές άστρο της Βηθλεέμ δίδαξε τότε τους μάγους που λάτρευαν τα κτιστά άστρα να προσκυνούν τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αυτόν ο οποίος ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, το φως της αληθούς γνώσεως που μας δίνει τη δυνατότητα να οδηγηθούμε από τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Εισερχόμαστε στην Κυριώνυμο ημέρα. Με τη γέννηση του Κυρίου Ιησού από την Υπεραγία Θεοτόκο πεφώτιστε τα σύμπαντα, φωτίστηκαν τα πάντα. Και αυτό έγινε γιατί ο Θεός ενσαρκεί εφάνη, ο Σωτήρ των ψυχών ημών. Και όμως ο φωτισμός αυτός γεμίζει μόνον όσους έχουν ανοιχτές τις καρδιές τους. Φωτίζει τους απλούς ποιμένες και τους σοφούς μάγους και προκαλεί την υμνοδία των αγγέλων. Ο Ηρώδης όμως εταράτετο. Δεν ήταν δυνατόν η σκοτεινή ψυχή του να αντέξει το φως του Χριστού. Και τίθεται το ερώτημα, «Τι σοι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς, τι να σου προσφέρουμε Κύριε για το ότι έγινες άνθρωπος για χάρη μας, για να μας σώσεις?» «Μητέρα Παρθένων» είναι η απάντηση. Το πολυτιμότερο που έχουμε είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή είναι και η συνεισφορά μας στο σχέδιο της σωτηρίας μας. Ο Κύριος.